Νομίζω ότι θα ανοίξει εσένα τώρα, ξέρεις. Περίμενα να ανοίξει εσένα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας. Γεια σας, ό,τι και να κάνετε. Για 20 λεπτά θα σταματήσετε ό,τι κάνετε και θα μας δείτε. Ναι, βεβαίως. Ναι, επιβάλλεται. Ναι. Έτσι. Κάθε μέρα λοιπόν την ίδια ώρα μαζί σας θα σας δείξουμε 2-3 ιδέες, τις οποίες μπορείτε και εσείς εύκολα να φτιάξετε στο σπίτι σας. Ναι. Σε ελάχιστο χρόνο. Ναι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Όχι, αλλά είναι όντως. Τα πας πολύ καλά γρήγορες... στο άνοιγμα της εκπομπής. Όχι, είναι δηλαδή... γρήγορες οι συνταγές, ναι. Και είναι κρίμα και υγιεινές και είναι κρίμα οποιοδήποτε να μην προσπαθήσει να τις δοκιμάσει. Εντάξει. Και να παίρνουμε έτοιμα απ' έξω. Σχετικό είναι αυτό. Λοιπόν, όποιος έχει κέφι μπορεί να κάνει. Να με συγχωρήσουν οι φίλοι σουβλατζίδες και ιδιοκτήτες fast food. Παναγία. Αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα για πες μας. Θα πάμε λίγο γρήγορα την πρώτη ναι. συνταγή. Ναι. Λοιπόν, έχουμε φιλέτα γλώσσας. Με ένα έτσι λίγο ιδιαίτερο πανάρισμα και με μια σαλτσούλα. Πολύ, για αρχή. Πολύ γλώσσα, μεσογειακό ψάρι, πολύ ωραίο. Ελαφρύ ψάρι. Ελαφρύ, λεπτό ψήνεται γρήγορα. Όχι ακριβό, φθηνό ψάρι. Δηλαδή, από τα πιο φθηνά. Ναι. Αυτά. Και μετά μια σαλατούλα έτσι λίγο απλή, αλλά λίγο ιδιαίτερη. Θα αρέσει εδώ στις Χανιώτισες ιδιαίτερα. Ναι, θα αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Έχει κότας τσίζ. Βεβαίως. Κότας που θα πει χωριό ουσιαστικά. Κότας. Α, δεν ξέρω τι. Ναι, χωριό είναι. Α. Χωριάτικο τυρί. Εντάξει λοιπόν. Θα πάμε τις γλώσσες πρώτα. Πικάντικα. Να δούμε τα υλικά. Ναι. Και θα προχωρήσουμε. Παρακαλώ. Εσύ διαβάζεις. Εγώ. Λοιπόν, 4 φιλέτα γλώσσας. 3 κουταλιές τη σούπα αλεύρι. 6 κουταλιές τη σούπα σουσάμι. Ή αμύγδαλα σε νυφάδες. Εγώ τα βρήκα και τα δύο, θα τα βάλω και τα δύο. Και 2 κουταλιές του γλυκού μουστάρδα πικάντικη. Γι' αυτό και λέμε φιλέτα γλώσσας πικάντικα. 2 κουταλιές του γλυκού ντοματοπελτέ. Έχει καλά, βεβαίως. Μισό κουταλάκι του γλυκού εστραγκόν, 1/4 του φλιτζανιού γάλα, είναι για το πανάρισμα, 1 κουταλάκι της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι και 2 κουταλιές της σούπας μαντανό ψιλογωμένο. Αυτά. Να, εσείς άμα θέλετε βάλετε και 3. Ναι, βάλετε σούπας. Αυτά είναι όλα ενδεικτικά που σας γράφω, ωραία, για 4 φιλέτα, εμείς έχουμε 2. Μπράβο, η μαγειρική δεν είναι σαν τη ζαχαροπλαστική. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, και αυτό που κάνουμε εμείς είναι λίγο υπερβολικό. Και καλά. Σας λέμε πόσα γραμμάρια, ναι. Οτιδήποτε. Όπως θέλετε εσείς. Αφού εσείς θα μας αρέσει ο μαϊντανός, θα βάλετε ακόμα περισσότερο. Αν σας αρέσει το σκόρδο, θα βάλετε περισσότερο σκόρδο. Λοιπόν. Πάμε. Να φύγει η κάρτα πρώτα. Να γράψουν τα υλικά. Θα περάσω και στο κάτω μέρος της οθόνης μετά. Λοιπόν. Είμαι σίγουρος γιατί τα παιδιά δηλαδή πάντα το κάνουν. Αλλά τα πιπερώνεις. Έχουμε γλώσσες. Πήραμε κατεψυγμένες γλώσσες. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα φρέσκες. Ναι. Πού είναι τα. Να, αλάτι πιπέρι. Εδώ. Πού το. Αλάτι πιπέρι και γάλα. Έτσι ναι. Δεν είναι. Εκεί. Λοιπόν, πιπέρι. Και εδώ. Εγώ θα βάλω τις 3 κουταλιές σούπας. Τόσο δεν είπαμε. Αλεύρι. Ναι, μάλλον και καλά τώρα ξέρεις. Εσύ με αυτό το κουτάλι τρως τη σούπα. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Μια χαρά. Μας φτάνει για 2 γλώσσες. Ναι. Έχουμε αλατοπιπερώσει τις γλώσσες και θα μουσκέψουμε με γάλα. Μπράβο. Βέβαια η γλώσσα, όντας κατεψυγμένη, είναι υγρή. Είναι ήδη υγρή. Αλλά το γάλα θα της δώσει και μια άλλη γεύση διαφορετική. Θα τη κάνει και όταν θα τηγανιστεί, θα βγάλει μια διαφορετική υφή. Θα βοηθήσει και να φουσκώσει. Ναι. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα έχω βάλει αλεύρι, σουσάμι. Και αμύγδαλο. Και αμύγδαλο. Φιλέ. Εγώ σας έχω γράψει ή το ένα ή το άλλο ή και τα δύο. Ωραία. Εκεί δηλαδή που στο σπίτι σας θα βάλετε μόνο το αλεύρι, ναι. Μπορείτε άνετα να προσθέσετε λίγο σουσάμι, να προσθέσετε λίγο αμύγδαλο, οτιδήποτε. Και μέχρι και φιστί και γίνης μπορείτε να προσθέσετε. Τα πάντα έχουμε. Θες να βγάλω. Όχι, όχι. Έχουμε όχι. Και καρύδια για την άλλη συνταγή. Εντάξει, όχι, άστο. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά που έχουμε. Πάρε εσύ εδώ. Ναι. Να τις περάσεις. Εγώ, ναι, τη βρώμικη δουλειά, εγώ. Λοιπόν, με το που τις περάσετε, πρέπει να τις αφήσετε μισή ωρίτσα στο ψυγείο να ξεκουραστούν και να σφίξει η πανάδα ουσιαστικά. Γιατί δεν έχει φρυγανιά να κάνει κρούστα. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό. Αν το κάνετε αυτό και σφίξει η πανάδα, τις ψήνετε στο γκριλ για 10 λεπτάκια. Εμείς εδώ, επειδή δεν θα έχει σφίξει η πανάδα, θα τις ψήσουμε με λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι για να ξεμπερδεύουμε. Ωραία. Ά, πολύ ωραία. Ανάβουμε λοιπόν. Το μάτι. Δεν θα βάλει πολύ λάδι στο τηγάνι. Λίγο. Μπορείτε να τις ψήσετε και σε χαμηλή φωτιά σε βούτυρο γάλακτος. Μπράβο. Χωρίς λάδι. Αλλά για σιγουριά, για να μην σας μαυρίσουν, βάλτε και λίγο ελαιόλαδο. Όποιος δεν έχει ξανατηγανίσει σε βούτυρο. Τα λέω καλά. Μια χαρά τα λες. Να λοιπόν, κάνετε λίγο μενιέ. Να πούμε ότι οι γλώσσες κατεψυγμένες, αυτές είναι καθαρισμένες. Απλά πολλές φορές μπορεί να έχει μία μεμβράνη από κάτω. Ναι. Αυτή η μεμβράνη πρέπει να την αφαιρέσουμε. Μάλιστα. Έτσι, με ένα μαχαιράκι λεπτό. Ναι. Αυτές είναι καθαρές, είναι έτοιμες. Ναι. Δεν θα τις μαγειρεύουμε σχέση με τη μεμβράνη. Απλά ενδεχομένως είναι σαν μια πέτσα πιο σκληρή. Μπράβο. Λίγο. Έτσι πρέπει να την αφαιρέσουμε. Άσπρη, φαίνεται. Ναι, είναι στο κάτω μέρος. Έχει και κάτι πτερήγια δεξιά-αριστερά. Ναι. Άμα σας τύχει, πρέπει να την καθαρίσουμε. Πρέπει να πάρουμε μια μέρα μια γλώσσα να τη φλετάρουμε εδώ. Εντάξει.
Φρέσκια. Ναι. Άντε, βρέσεις τώρα γλώσσα φρέσκια. Κάτι, κάτι θα κάνουμε. Πάμε για ψάρεμα. Έχουμε ψαρά αύριο. Συγγενή. Εντάξει. Λοιπόν, θα πανάρεις. Ναι. Λοιπόν, αφήνουμε το λάδι να κάψει λίγο. Να είναι έτοιμο. Δείτε πόσο λάδι έβαλα. Ίσα-ίσα. Ελάχιστο. Η γλώσσα, είπαμε, είναι λεπτό ψάρι και δεν χρειάζεται. Αν δεν σας πιάσει πανάδα με την πρώτη, ξαναπερνάτε σε λίγο γάλα, αλλά μην το κάνετε κουρκούτι. Ναι, δηλαδή δεν θέλει πολύ. Παραπάνω, να το αφήσω, είναι εντάξει, πιστεύω. Ε? Ναι. Δώσ' μου μισό λεπτάκι. Εντάξει, εντάξει. Βάλτε. Βάλτε. Μέσα. Ναι, από εδώ όμως. Ωραία. Για χαρά. Εδώ και μέσα είμαστε και τον γκάζι και πρέπει να το προσέξουμε λίγο. Ναι. Γι' αυτό θα το βάλουμε στην ώρα του. Θα δω που... Απλά πανάρουμε αναλόγως. Μία γλώσσα πιστεύω ότι φτάνει για ένα άτομο τώρα. Ναι, η μερίδα είναι συγκεκριμένη. Αν έχετε και κάτι δίπλα σαν γαρνιτούρα, εμείς δεν έχουμε φτιάξει γαρνιτούρα, μας συγχωρείτε. Μερικά βέβαια στα λαχανικά θα πηγαίνανε. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, δεν θα πούμε τώρα στον κόσμο. Ο καθένας ξέρει. Ναι. Πιστεύω εμείς είμαστε εδώ να δώσουμε κάποιες ιδέες. Σίγουρα. Και από εκεί και πέρα. Ωραία. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν λερώθηκα. Αφού είσαι γιατρός με το γάντι. Ωραία, πάμε εδώ. Λοιπόν, και μετά θα χρειαστούμε και ένα τηγανάκι, μια μικρή κατσαρόλα να φτιάξουμε τη σαλτσούλα. Δίπλα. Καλά τα λέω. Μια χαρά. Επίσης το σκονάκι σου, φίλε. Σκονάκι, δεν είναι σκονάκι, είναι. Πρέπει να τα έχουμε γραμμένα κάπου. Λοιπόν, οι γλώσσες θα δούμε ότι. Τι ψάχνεις, να σου βοηθήσω. Έχω τηγάνι, να το. Να βάλω τη σάλτσα στη τηγάνι σε κατσαρολάκι, τι λες. Τα δύο πράγματα, είναι λίγη ποσότητα. Όπου μπορείς. Θα βάλω ένα κατσαρολάκι. Θα χαθώ εγώ. Εντάξει. Για λίγο. Λοιπόν, σοτάρονται οι γλώσσες. Τις προσέχουμε να μην. Δεν θέλουμε να μας μαυρίσουν. Δεν είναι ανάγκη να μαυρίσει για να ψηθεί. Θα κατεβάσω τη φωτιά. Χαμήλωσέ το και γύρισε το, πιστεύω. Όχι, δεν νομίζω ακόμα.